Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα κυρία την Περιφερειάρχα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τον είχαμε φιλοξενούμενο εκεί στο... Προχθές τον είχαμε φιλοξενούμενο στο στούντιό μας στη ΔΕΘ. Στο περίπτερο εκεί στη Διεθνή Έκθεση. Και κάποια στιγμή κάναμε κουβέντα περί των γηπέδων, πάω κάρ και τα λοιπά. Και τον είδα ότι γελούσαν, είχε κοκκινήσει. Προσπαθείτε να κρατήσετε μυστικό, φαίνεστε πολύ, πολύ, κάνετε μπαμ. Ναι, λοιπόν, είναι γεγονός. Και μετά και στη συνέχεια αποκάλυψε ο Πάρης Ομπίλιας το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι έτοιμο, έως πολύ μελετημένο το θέμα του γηπέδου, του Άρη και της ανάπλασης του Χαριλάου. Λοιπόν, πότε την ετοιμάζατε αυτή την ιδέα? Ναι, νομίζω ότι ήταν Μάρτιος όταν ξεκινήσαμε να το συζητάμε με τον συνάδελφό μου, τον αρχιτέκτο Δούμα. Το θέμα της ανάπλασης της... Το γνωστό αρχιτέκτονα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε χρόνια από το τεχνικό μελητήριο. Ναι. Και εμείς ήμασταν έτοιμοι να την παρουσιάσουμε την πρόταση περί τα τέλη Μαΐου. Τότε ενημερώσαμε τους ανθρώπους του Άρη, mm-hmm. Τον υπουργό τον κύριο Γεραπετρίτη και τον περιφερειάρχη τον Απόστολο Τζικώστα. Mm-hmm. Αξιολογήθηκε η πρόταση από τα κυβερνητικά στελέχη για την εφικτότητά της και τώρα είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τα χέρια. Πώς καταφέρατε να κρατήσετε μυστικό τώρα τόσοι άνθρωποι μαζί, μου φαίνεται παράξενο. Ναι, αυτό είναι όντως. Αυτό είναι το πώς καταφέρατε να κρατήσετε μυστικό. Ήταν όντως πολύ, πολύ εντυπωσιακό το ότι κατάφεραμε να μείνει μυστικό. Και αυτό, ναι, ξέρετε, δεν ήταν για κάποιον άλλο λόγο, αλλά κυρίως για να δουν οι αρμόδιοι παράγοντες κατά πόσο αυτό που προτείναμε εμείς είναι εφικτό να γίνει. Γιατί δεν θέλουμε να γεμίζουμε με φρούδες ελπίδες τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και δηλαδή, ιδιαίτερα. Διαψεύσατε αυτό που λένε. Το διαψεύσατε αυτό που λένε ότι μυστικό που το ξέρουν πάνω από δύο πάβει να είναι μυστικό, το διαψεύσατε. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό ότι τόσους μήνες να μην διαρρεύσει πουθενά ως είδηση το ότι ετοιμάζεται, ότι είναι έτοιμο το σχέδιο για το γήπεδο του Άρη. Λοιπόν, πείτε μας λίγα λόγια παραπάνω για το σχέδιο αυτό. Ουσιαστικά θα γίνει στην περιοχή της Πηλαίας. Πού ακριβώς θα γίνει το γήπεδο? Προσανατολίζεται να γίνει το γήπεδο του Άρη. Η θέση που έχουμε προτείνει είναι σε ένα κίνητο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έκταση περίπου 170 στρεμμάτων, που έχει πρόσωπο στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, λίγο πριν το IKEA. Και αυτό πλάτη το έχει θάλασσα ή βουνό? Εκτείνεται προς τα πάνω, προς την περιοχή του Κόσμος. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε αυτό εντάσσεται ή δεν εντάσσεται και σε εκείνο το project περί παραλίου μετόπου που λέμε? Μπορεί να ενταχθεί θεωρητικά? Όχι, δεν περιλαμβάνει την περιοχή μελέτης, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο παραλιακό μέτωπο, mm-hmm. της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Από εκεί και πέρα το σημαντικό κάτι την άποψή μου είναι ότι αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο, πέρα το ότι ο Άρης θα αποκτήσει ένα σύγχρονο γήπεδο, θα δημιουργηθεί μια περιοχή περίπου 23 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. Ως χώρος πάρκου, πρασίνου, αναψυχής. Ξέρετε, από τη στιγμή που στην πόλη μας όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί πνεύμονες πρασίνου, είναι σημαντικό να αξιοποιούμε και το τελευταίο τετραγωνικό γης που μπορούμε να φυτέψουμε κάποια δέντρα, να αξιοποιήσουμε, να κάνουμε πάρκα, να μπορεί ο κόσμος και να τα απολαμβάνει αλλά και να λειτουργούν ως χώροι εκτόνωσης. Αυτό σε ό,τι αφορά το πάρκο στην Χαριλαό, ασφαλώς πρόκειται να αλλάξει εντελώς και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Ενοποιημένο μάλιστα με τη Νέα Ελβετία που είναι εκεί λίγο πιο πάνω. Ακριβώς. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα υπερτοπικό πάρκο περίπου 45 στρεμμάτων. Έτσι, δεν είναι μικρό. Αυτό που θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση μέσα η ανάπλαση, πόσα στρέμματα περίπου θα είναι? Νομίζω ότι είναι περίπου 50 με 60 στρέμματα. Μπράβο, δηλαδή φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της πόλης 50-60 στρεμμάτων και μιλάμε για 45 στρέμματα πάρκο
εξίσου μητροπολιτικό, θα το έλεγα εγώ, στην άκρη της πόλης. Ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επιπλέον χώρους πρασίνου στην πόλη μας. Εκεί που θα γίνει το γήπεδο. Είναι καλύτερα το γεγονός ότι είναι κατανεμμένη σε διαφορετικά σημεία, ναι, μικρότερη έκταση και για να μπορούν να συντηρούνται πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα θα στεναχωρηθούν τα συντρόφια μου οι Παοκτσίδες, αλλά νομίζω ότι θα γίνει και πιο γρήγορα αυτό το. Θα γίνει πιο γρήγορα επειδή είναι πιο εύκολο τεχνικά, φαντάζομαι, ή πιο εύκολο το να γίνει κάτι εκτός της πόλης από το να γίνει κάτι καινούριο πάνω σε κάτι υφιστάμενο, εννοώ, σε σύγκριση με την Τούμπα, ας πούμε. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ προπορεύεται. Ήδη τα διαχειριστικά γραφειοκρατικά ζητήματα πλέον έχουν λυθεί. Μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να σχεδιάζουν το νέο γήπεδό τους και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει εκδοθεί και το προεδρικό διάταγμα, το οποίο όμως δεν πρόκειται να τρέψει τίποτα στους σχεδιασμούς που θα κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Τώρα από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στα πόδια των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, έφυγε από τα πόδια της. Το προεδρικό διάταγμα που περιμένουν στον ΠΑΟΚ δεν είναι ένα σημαντικό στοιχείο που προκειμένου να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τις διαδικασίες για την επένδυση αυτή? Επειδή είναι στην τελική ευθεία, θεωρούμε ότι όλοι οι ευθύνοντες και αυτοί που γνωρίζουν τα ζητήματα ότι δεν πρόκειται να ανατρέψει κάτι στο σχεδιασμό το Συμβούλιο του. Δεν έχει κανένα νόημα αν θα βγει το προεδρικό διάταγμα, λέτε, δύο εβδομάδες πριν ή δύο εβδομάδες αργότερα σε σχέση ναι, με... Ναι, μπορεί να ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι θα τελειώσει πιο γρήγορα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι θεωρώ. Είναι πολύ πιο όριμο. Έχουν προηγηθεί τα γραφειοκρατικές, οι επιλύσεις των γραφειοκρατικών ζητημάτων. Πλέον καθαρά στα χέρια του ΠΑΟΚ, οπότε θα ξεκινήσει το σκεπτικό. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν δύο νέα σύγχρονα γήπεδα, γιατί μόνο έτσι αναπτύσσονται οι ομάδες και βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και θα τις βλέπουμε στο μέλλον να προοδεύουν και στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι στόχος όλων αυτός πρέπει να είναι, να φύγουμε από τη μιζέρια του ελληνικού πρωταθλήματος και να φτιάξουμε στην έκταση αυτή του ΑΕΔ. Στην έκταση αυτή του ΑΕΔ που θα μεταφερθεί το γήπεδο του Άρη, εκεί τι προβλέπετε? Δηλαδή είναι ένα γήπεδο σε τι έκταση, ας πούμε, πρόκειται να γίνει αυτό εκεί? Το γήπεδο αυτό που έχουμε προτείνει να καταλαμβάνει μια έκταση 50 στρέμματα. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθούν δύο ψηλά στήρια σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων. Και τα υπόλοιπα περίπου 90 στρέμματα θα γίνουν και εκεί χώροι πρασίνου αναψυχής, πιθανόν χώροι στάθμισης για τους επισκέπτες. Θα γίνει και εκεί ένα μεγάλο πάρκο που θα αξιοποιηθεί και εκείνη η περιοχή και θα αρχίσει να αναδεικνύεται, γιατί και εκείνη είναι μια περιοχή η οποία έχει δομηθεί άναυχα με αρκετά προβλήματα, στενούς δρόμους και πρέπει γρήγορα να λυθούν αυτά τα προβλήματα, γιατί συγκεντρώνει και πολύ κόσμο. Υπάρχει το γνωστό εμπορικό κέντρο του Κόσμου. Δίπλα είναι άλλα μεγάλα. Έχει όμως και μεγάλες εκτάσεις εκεί. Έχει ακόμα μεγάλες εκτάσεις. Εκεί να αναβαθμιστεί το υποδομές της περιοχής προκειμένου να υποδέχεται με καλύτερη εικόνα τους επισκέπτες. Ναι. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και είστε και ένας πολιτικός μηχανικός με μακρά εμπειρία. Πόσο μεγάλο, δεν θέλω πολλές λεπτομέρειες, θέλω να μου πείτε πόσο μεγάλος εφιάλτης είναι το έργο της, σε τεχνικό επίπεδο εννοώ, σε εκτέλεση, στο στάδιο της εκτέλεσης του, πόσο εφιάλτης είναι η επέκταση του μετρό δυτικά? Νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλος εφιάλτης. Λέω από πλευράς απαλλοτριώσεων και από πλευράς χάραξης. Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Το πιο βασικό σε αυτό είναι να καταλήξουν οι άνθρωποι του Αττικού Μετρό, οι θύνοντες, στην βέλτιστη διαδρομή και στη χωροθέτηση των σταθμών. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, από εκεί και πέρα θα υπάρχουν κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν σχέση με τις απαλλητριώσεις και τις μεταφορές των δικτύων των όκων, αλλά παράλληλα μπορεί να τρέχουν και οι απαραίτητες μελέτες και οι διαγωνισμοί για να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο. Υπάρχει ένας επαρκής χρόνος από την ώρα που θα καταλήξουν στη χωροθέτηση των σταθμών μέχρι να
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός προκειμένου να γίνουν οι απαλωτριώσεις. Μάλιστα. Κύριε Πίλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα φωτά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.